Γιατί θα αφήσουμε τον κύριο Χαδαλιά και θα έρθουμε στον βουλευτή Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνό, τον Δημήτρη τον Κιερίδη, σε μια πρωτοβουλία όμως που έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, εξού λοιπόν και η συμμετοχή και η παρέμβασή του. Έχει σήμερα το βράδυ στις 8.30 μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε μαζί του για να μας πει καλύτερα ο ίδιος τι ακριβώς ετοιμάζει και γιατί. Κύριε Κιερίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, ανοίγεται ένα κύκλο συζητήσεων έτσι με το βόρειο τομέα στον οποίο και εκλέγεστε και έχει αυτό καθόλου έτσι άρωμα εκλογών? Όχι. Είναι κάτι το οποίο το ξεκινήσαμε ήδη από πέρσι. Έχουμε ήδη κάνει τρεις τέτοιες διαδικτυακές συζητήσεις με πολλούς δημάρχους. Όπως ξέρετε, ο βόρειος τομέας έχει 14 δήμους. Έτσι. Είναι ένας μεγάλος τομέας με περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους, 600.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Και σήμερα το βράδυ έχουμε μια τέταρτη τέτοια συζήτηση. Εκμεταλλευόμαστε το διαδίκτυο, τη δυνατότητα που μας προσφέρει τώρα τον καιρό της πανδημίας και του εγκλεισμού, για να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά στα προβλήματα και στους ανθρώπους της πολιτικής δράσης και πράξης που είναι κατεξοχήν οι τοπικοί άρχοντες, οι δήμαρχοι. Και έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε τρεις δημάρχους και του Νέου Ηρακλείου, τον κύριο Μπάμπαλο, σήμερα το βράδυ στις 8.30 όπως σωστά είπατε. Αν έχω λίγο χρόνο να σας πω και ασφαλώς, βεβαίως. Νέας Ιωνίας, την κυρία Θωμαίδου και των Βρυλισσίων, τον Ξένιο τον Μανιατογιάννη. Οι τρεις τους θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση τον καιρό της πανδημίας. Υπάρχει δυνατότητα, κύριε Κιερίδη, να υποβάλλονται και ερωτήματα από όσους παρακολουθούν την συγκεκριμένη διαδικασία και πώς μπορεί να την παρακολουθήσει κάποιος? Βεβαίως και πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε. Θα είναι live η συζήτηση φυσικά. Μπορεί κανείς να μπει στο κανάλι στο YouTube Δημήτρης Κιερίδης ή στο Facebook Δημήτρης Κιερίδης, στην σελίδα μου. Έχουν ήδη ενημερωθεί και οι Δήμοι και μέσω των τριών αυτών Δήμων επίσης, και θα μπορεί ο καθένας να υποβάλει ερωτήσεις είτε εκείνη τη στιγμή μέσω του chat, είτε προκαταβολικά μέχρι τις 8.30 το βράδυ στο email το δικό μου info@dimitriskeridis.gr, και με πολύ χαρά θα τις ρωτήσουμε, και ήδη έχουν υποβληθεί ερωτήσεις που βάλλονται και έχω μια μεγάλη λίστα για να γίνει αυτή η κουβέντα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτός ο διάλογος με τους πολίτες και να από πρώτο χέρι μάθουμε για τις δράσεις των δημάρχων όλο αυτό το διάστημα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν βεβαίως εξαιτίας κατεξοχήν της πανδημίας, αλλά και τις προοπτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι το κύτταρο της δημοκρατίας και η βάση της. Από την εμπειρία σας μέχρι τώρα, καθώς μας είπατε ότι είναι η τέταρτη διαδικτυακή συζήτηση η οποία θα γίνει σήμερα το βράδυ, τα ερωτήματα έχουν να κάνουν περισσότερο με την πανδημία, αυτό είναι που καίει περισσότερο τον κόσμο? Τα ερωτήματα είναι πολλά. Έχουν να κάνουν με κάποια έργα υποδομής που πρέπει να προχωρήσουν σε συγκεκριμένους δήμους. Έχουν να κάνουν με τα προβλήματα της πανδημίας, τα μειωμένα έσοδα εξαιτίας της πανδημίας και το κλείσιμο του εμπορίου και όλα αυτά, την αναστολή πληρωμών που επηρεάζουν τους δήμους, την ίδια ώρα που αυτοί έχουν αυξημένα έξοδα για τις απολυμάνσεις των σχολείων, για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες έτσι ανάγκες τις υγειονομικές. Το τι γίνεται με τις ευπαθείς ομάδες και πώς οι Δήμοι μπορούν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους, τους άπορους, τους άνεργους κτλ. Να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτή την κρίση, γιατί είναι εκείνο το κομμάτι της πολιτικής εξουσίας το πιο κοντά στους πολίτες. Η συζήτηση έχει να κάνει και με τα γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση και δεν μπορεί να προχωρήσει. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι έχουν πολλά πράγματα στα σκαριά και θέλουν να τρέξουν γρήγορα μπροστά, αλλά δυστυχώς η πολυνομία, η πολλαπλή σύγχυση αρμοδιοτήτων με την περιφέρεια και την αποκεντρωμένη διοίκηση δημιουργεί προβλήματα. Έχουμε μπροστά μας ένα νόμο που θα φέρουμε σε πολύ λίγο στη Βουλή για τον νέο τρόπο εκλογής των τοπικών αρχόντων, μακριά
από το μπάχαλο που προκάλεσε η απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Τα ξέρετε αυτά, έχουν εξαγγελθεί. Βεβαίως. Ο υπουργός ο αρμόδιος, ο Μάτης Σομορίδης. Ασφαλώς. Κάτι το οποίο το θέλουν όλοι οι δήμαρχοι. Όλοι οι δήμαρχοι, ασχέτως πολιτικής προέλευσης, και αν όποιος ξέρει τα τοπικά καταλαβαίνει ότι και οι σημερινοί συνομιλητές δεν είναι απαραίτητα του ευρύτερου χώρου της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, ο κύριος Μανιωτογιάννης και ούτω καθεξής, αλλά βεβαίως όλοι εκπροσωπούν τις πόλεις τους, τους δήμους τους, τους πολίτες τους, το σύνολό τους, και με πολύ χαρά θα έχουν αυτή την ανοιχτή κουβέντα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Τώρα, αυτή η ιδέα σας γεννήθηκε, κύριε Κερίδη, εν μέσω πανδημίας? Ήταν κάτι που θέλατε να το κάνετε ούτως ή άλλως πριν ξεκινήσει όλη η κατάσταση και προσαρμοστήκατε και το κάνετε διαδικτυακά? Ναι, ήταν να γίνει, αλλά η πανδημία είναι το έναυσμα, ότι εντάξει κλεινόμαστε, αλλά κλεινόμαστε δεν σημαίνει και αποκλειόμαστε. Αντιθέτως, έχουμε δυνατότητες αυτής της επικοινωνίας, και μάλιστα από την ερχόμενη εβδομάδα θα εγγενιάσω και μία συζήτηση. Οι πολίτες ρωτούν τον Κερίδη, τον βουλευτή τους, πάλι 8.30 ώρα. Θέλω να πω, έχουμε τους δημάρχους, έχουμε την αυτή η επικοινωνία, και νομίζω και άλλοι βουλευτές θα ήταν χρήσιμο να το κάνουν, γιατί υπάρχουν ερωτήματα και πρέπει αυτή η συζήτηση να είναι θεσμοποιημένη, τακτική, συστηματική και ευρύτερη, θα σας έλεγα, και δημόσια. Θέλω κάποια στιγμή να ξεκινήσω μια σειρά με υπουργούς ως προς το βόρειο τομέα, και θα ξεκινήσουμε το Μάρτιο με τον Κώστα Καραμαλή, τον Υπουργό Υποδομών, για τα έργα υποδομής που χρειαζόμαστε. Όπως ξέρετε, και επειδή μιλάμε με τον νέο Ηράκλειο τώρα... Είναι και ο βόρειος τομέας που έχει και τη λεωφόρο Κίνηση, έχει σημαντικά έργα. Έχουμε την προέκταση και υπογειοποίηση της λεωφόρου Κίνηση μέχρι την Εθνική Οδό. Έχουμε την τέταρτη γραμμή του μετρό, μεγάλα έργα, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματικά θα αλλάξουν το πρόσωπο της μετακίνησης, για το οποίο θα μας μιλήσει ο αρμόδιος υπουργός, και στη συνέχεια και άλλοι, ο κ. Χρυσοχοίδης για τα προβλήματα αστυνόμευσης και ούτω καθεξής. Χρειάζεται να φέρουμε πιο κοντά, το πιστεύω αυτό απόλυτα, την πολιτική εξουσία στους πολίτες. Μάλιστα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και να συνεχιστεί αυτή, και αν μη τι άλλο, αν βελτιωθούν και οι συνθήκες, κύριε Κερίδη, να γίνει και εκ του σύνεγγυς όλη αυτή η κουβέντα. Να είστε καλά. Τίποτε. Είναι άλλη η χάρη του διαζώσει. Αλλά ελήψη αυτού, έστω και έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Να επικοινωνήσουμε. Να είστε καλά.